Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω σημαντικών θωρών στο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Θωρές και ζημιές οι οποίες επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως δρογμές ατόξας, σκολώνες και όχι μόνο. Αυτά μάλιστα τα κομμάτια αποκολλήθηκαν πριν από μία εβδομάδα από το ναό, ενώ ορατές είναι ζημιές στη βάση της κολώνας εξαιτίας της σκουριάς στο εσωτερικό της. Ο ναός έχει πρόβλημα, κυρίως εξωτερικά προβλήματα. Θα δείτε τις δρογμές, θα δείτε τα κομμάτια που πέφτουν, έτσι. Και πρέπει να προλάβουμε. Υπάρχουν ρογμές στα πελέτια. Υπάρχουν κομμάτια που αποκολλώνται από τα πελέτια. Έχει πάρει κάποια κλίση, ελάχιστη κλίση, διότι οι ρογμές που υπάρχουν στο εσωτερικό δεν είναι συστολή-διαστολή, αλλά είναι απομάκρυση των τυχωμάτων. Μάλιστα, η αίθουσα που θέλαμε να κάνουμε εδώ, μάλλον αναβάλλεται επαόριστον, διότι δεν πρέπει να μετακινηθούν τα πετρώματα γύρω από το ναό. Από το 2014 καταβάλλονται προσπάθειες ευαισθητοποίησης των αρμοδίων ώστε να συνταχθούν στατικές μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό, με τον εφημέριο να εκφράσει την πικρία του αλλά και την αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο εμβληματικό μνημείο. Από το 2014 προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς του Ηρακλείου. Τελευταία είχαμε μια ανάποδη τροπή, διότι ενώ με τον κύριο Περιφερειάρχη είχαμε συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις μελέτες, ξαφνικά είναι πλάκι η αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία αυτή τη στιγμή, χωρίς να μας έχει απαντήσει, λέει ότι δεν ξέρω ο ναός σε ποια υπηρεσία μας ανήκει. Αρμόδιος είναι τελικά το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο έχουμε απευθύνει μία αίτηση και περιμένουμε απάντηση. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά παρουσιάζει μεταξύ άλλων μόνιμες παραμορφώσεις στο βόρειο οικοδονοστάσιο και μετατοπίσεις τμήματος των υποστηλωμάτων στήριξής του, μεγάλες ρηγματώσεις στη βάση του τυμπάνου των κύριων τόξων στήριξης του ναού, εκτεταμένες ρηγματώσεις σε όλους τους πεσούς, στη στάθμη του γυναικονίτη, σε όλα τα τόξα που συγκρατούν το θόλο, διαπιστώνονται μεγάλες δρογμές που θέτουν ζήτημα αντοχής του σε σεισμό. Στις κόγχες του ιερού παρατηρούνται εκτεταμένες οριζόντιες και κάθετες ρογμές και με σημαντική φθορά των τοιχοπληρώσεων και της επικάλυψης αυτών. Το καμπαναριό σε περίπτωση σεισμού δεν ξέρουμε ποια είναι η συμπεριφορά του. Να πούμε ότι υπάρχει μια αδιαφορία η οποία δεν ξέρω πού οφείλεται. Όλοι οι αρμόδιοι να σκύψουν στον Άγιο Μινά. Ο Άγιος Μινάς δεν είναι ένα τυχαίο κτίριο. Η μόνη λύση προκηρύξεως των μελετών είναι η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο, στην αρμόδια υπηρεσία, με την περιφέρεια. Εδώ έχουμε κολλήσει. Πρόσφατα, ο Γιώργος Δέδες, συνοδευόμενος από τον Σωκράτη Βαρδάκη, ενημερώθηκε για τις ζημιές στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, αλλά και για τις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Με πρόσφατο έγγραφο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά προς την Υπουργό Πολιτισμού, γίνεται αναφορά στη συνολική επιβάρηση του ιστορικού μνημείου, τονίζοντας την ανάγκη σύνταξης μελετών, οι οποίες θα καταδείξουν σε βάθος το πολύμορφο και πολύπλευρο μέγεθος των ζημιών, ώστε στη συνέχεια να αποκατασταθούν.